η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται περαιτέρω για την υπόθεση των δύο μειονοτικών υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε στη Νέα Δημοκρατία, Σοφία Φασουλάκη. Ναι, καλό μεσημέρι, Λίνα. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Κέρτσο, χαρακτήρισε επικοινωνιακό πυροτέχνημα την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά. Επί... επέμεινε μάλιστα ότι ο κύριο Τσίπρα είχε ενημερωθεί εγκαίρο και αρμοδίω από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πριν από τι εκλογές του Μαΐου για το τι ακριβώ συνέβαινε με του δύο υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Θράκη, τον κύριο Οσγκιούρ και τον κύριο Ζέιμπεκ, ότι δηλαδή ήταν ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου, όπως έχει καταγγείλει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο κύριο Κέρτσο υποστήριξε ότι ο λέξη Τσίπρα επέλεξε να μην ακούσει ούτε την ΕΕΠ, ούτε όμως και φωνέ μέσα από το εσωτερικό του κόμματό του που προειδοποιούσαν ότι κάποιοι για λίγες χιλιάδες ψήφου πούλησαν, όπως είπε, την ψυχή του. Πούλησαν την ψυχή τους στο τουρκικό προξενείο. Θα πρέπει να σου πω ότι προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω ο κύριο Σκέρτσο, χαρακτηρίζοντα τον ΣΥΡΙΖΑ εθνική εξαίρεση, γιατί όπω είπε, όπω ακριβώ αντιδρά στον, στην Ροδόπη, στην περιφέρεια της Ροδόπη, το ίδιο κάνει και με το μεταναστευτικό, το ίδιο κάνει με την πολιτική του για τον φράκτη στον Εύρο, αλλά και το, για το γεγονό ότι δεν ψήφισε μία σειρά α, συγκεκριμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων, Λίνα.